Τα λύματα στα δέντρα, τα λύματα στα δέντρα είναι πολύ πολύ σημαντικά στις τελικές εξετάσεις, ιδίως για τα σωστά λάθος. Σε κάθε δέντρο με τουλάχιστον τρεις κορυφές, τα φύλλα αποτελούν σύνολα ανεξαρτησίας. Έχουμε εδώ την εξής πληροφορία, βεβαίως ένα δέντρο με τρεις κορυφές και πάνω. Άρα από αυτό και πάνω, έτσι, όποιο δέντρο και να σκεφτούμε, τα φύλλα αποτελούν σύνολα ανεξαρτησίας. Βεβαίως το βλέπω εδώ στο γράφημα με τις τρεις κορυφές. Αν αρχίζω να του προσθέτω κορυφές και να παραμένει δέντρο, παρατήρησε ότι πάντα τα φύλλα δεν συνδέονται μεταξύ τους. Άρα λοιπόν σίγουρα αυτή η πρόταση είναι σωστή. Πάντα τα φύλλα αποτελούν σύνορα εξαρτησίας σε δέντρα με τουλάχιστον τρεις κορυφές, γιατί δεν συνδέονται μεταξύ τους. Δεν θα μπορούσαν δύο φύλλα να συνδέονται μεταξύ τους, γιατί τα φύλλα είναι κορυφές με βαθμό 1. Άρα αν συνδέονταν μεταξύ τους, τότε υποχρεωτικά δεν θα συνδέονταν με το υπόλοιπο δέντρο, έτσι. Άρα λοιπόν αυτή η πρόταση είναι σωστή. Τώρα, μία άλλη ερώτηση την οποία πρέπει να απαντήσουμε εδώ πέρα είναι η εξής. Γιατί μας λέει με τουλάχιστον τρεις κορυφές? Σκόπιμα βεβαίως, γιατί για νήσον δύο κορυφές υπάρχει δέντρο που τα φύλλα δεν αποτελούν σύνολα ανεξαρτησίας. Και αυτό το γράφημα είναι αυτό εδώ. Το δέντρο το συγκεκριμένο, το δέντρο δύο κορυφών, έχει την ιδιότητα ότι τα φύλλα δεν αποτελούν σύνολα ανεξαρτησίας, διότι με βάση τον ορισμό του σύνολα ανεξαρτησίας συνδέονται με ακμή, άρα λοιπόν δεν αποτελούν σύνολα ανεξαρτησίας. Ερώτημα 2. Υπάρχει δέντρο με νη κορυφές και νη επί νη μειον ένα δεύτερο ακμές. Άρα η ερώτηση είναι η εξής στην ουσία εδώ, γιατί αυτό θέλω όταν το βλέπεις μπροστά σου, τον νη επί νη μειον ένα δεύτερα, να σκέφτεσαι κατευθείαν ότι σε ρωτάει για την κλίκα. Υπάρχει δέντρο με νη κορυφές το οποίο να είναι κλίκα? Υπάρχει δέντρο που είναι κλίκα, είναι η ερώτηση τελικά. Βεβαίως είναι σωστό το ερώτημα και στην πραγματικότητα υπάρχουν δύο δέντρα τα οποία είναι κλίκες. Το ένα δέντρο που είναι κλίκα είναι το τετριμένο δέντρο, που πρόκειται για την κλίκα 1. Αυτό εδώ είναι το απλούστερο δέντρο που υπάρχει. Και βεβαίως πάλι αυτό το γράφημα μπροστά μας, η κλίκα 2, η οποία είναι και δέντρο, από εκεί πάνω βέβαια οι υπόλοιπες κλίκες δεν είναι δέντρα, γιατί περιέχουν κύκλους, αλλά αυτά τα δύο γραφήματα έχουν την ιδιότητα ότι είναι κλίκες, και το μεν και το δε, και είναι δέντρα. Επίσης προσοχή στο κλίκα 2, γιατί είναι ένα πολύ ιδιαίτερο γράφημα, έχουμε δει ότι είναι και πλήρες διμερές γράφημα, είναι και το K1,1, είναι και κανονικό γράφημα, έτσι, είναι απλό γράφημα, είναι συνδεόμενο γράφημα. Είναι επίπεδο γράφημα, έχει πολλές ιδιότητες αυτό το γράφημα και συχνά έχει εξεταστεί ιδιότητες του γραφήματος αυτού. Ερώτημα 3. Αυτή την άσκηση την είχαμε λύσει στα μαθήματα. Υπάρχει αυτοσυμπληρωματικό δέντρο? Σωστό είναι βεβαίως. Ποιο είναι το αυτοσυμπληρωματικό δέντρο? Είναι δύο τα αυτοσυμπληρωματικά δέντρα τα οποία υπάρχουν στην πραγματικότητα. Το ένα ήταν το τετριμένο δέντρο, γιατί το συμπλήρωμά του είναι και πάλι το ίδιο γράφημα. Έτσι, αυτοσυμπληρωματικό να είναι ισόμορφο με το συμπλήρωμά του, μου λέει ο ορισμός. Και το δεύτερο δέντρο το οποίο είναι αυτοσυμπληρωματικό είναι το μονοπάτι 4 κορυφών, το P4. Γιατί το συμπλήρωμά του είναι πράγματι και πάλι ένα μονοπάτι 4 κορυφών με την ιδιότητα ότι και το μεν και το δε είναι δέντρα και ισόμορφα μεταξύ τους. Το ερώτημα 3 είναι σωστό και σου θυμίζω ότι κάνοντας μια συνελήθευση πώς την είχαμε λύσει αυτή την άσκηση, γιατί ήταν μια ωραία άσκηση, ότι καταρχάς τα δέντρα ισχύει ο τύπος μίσον ή μειον ένα, ενώ όσον αφορά τα αυτοσυμπληρωματικά γραφήματα ισχύει ο τύπος νήσον ή μειον ένα τέταρτα, και αυτές εδώ τις πιάσαμε και τις συναληθεύσαμε ως προς μη και μας βγήκε μια παράσταση η οποία είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, νή επί νήμιον ένα τέταρτα ίσον με νήμιον ένα, και πιάσαμε αυτό το πράγμα και το λύσαμε και είδαμε ότι έχει δύο λύσεις. Η μία λύση η οποία έχει είναι το νή να είναι ίσο με το ένα, και η άλλη λύση η οποία έχει είναι τον ίσον με το 4. Αναγκαστικά είπαμε τα δύο δέντρα τα οποία υπάρχουν που είναι αυτοσυμπληρωματικά είναι για μία κορυφή και τέσσερις κορυφές ενδέχεται να έχουμε τέτοια δέντρα. Οπότε λοιπόν έτσι λύσαμε την άσκηση αυτή και κατασκευάσαμε έπειτα αυτά τα δύο αυτοσυμπληρωματικά δέντρα στο μάθημα 6.1. Πάμε και στο ερώτημα 4. Ο πίνακας πρόσπτωσης ενός δέντρου έχει νη επί νη μειον ένα δεύτερα στοιχεία. Κατευθείαν για τον πίνακα προσπτώσεως και το κυτνίασης τυπολόγιο. Έχουμε πει ότι οι κορυφές είναι οι γραμμές. Έχω νη κορυφές στο γράφημά μου και επίσης έχω για στήλες τις ακμές. Άρα λοιπόν, σύμφωνα και με το τυπολόγιο, το πλήθος των στοιχείων με ρωτάει εδώ, έτσι, πόσα στοιχεία έχει. Ποιο είναι το πλήθος των στοιχείων με ρωτάει. Αυτό εδώ είναι μη επί νη όσον αφορά τον πίνακα προσπτώσεως. Και τώρα οι ακμές ενός δέντρου είναι νη μειον ένα, άρα είναι νη μειον ένα επί νη. Οπότε το ερώτημα 4 είναι επίσης σωστό.